Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να πω στους υπουργούς δίπλα, οι οποίοι κάθονται, νομοθετούν χωρίς την αίσθηση του κοινωνικού δικαίου, ότι για μας δεν υπάρχει νόμος που να είναι πιο ισχυρός από την ανάγκη των ανθρώπων. Είναι απλά τα πράγματα, κύριε Υπουργέ. Και η ανάγκη των ανθρώπων εκεί πάνω είναι για δουλειά. Και η δουλειά δεν είναι απλά μια ανάγκη, είναι ένα δικαίωμα που με αυτή την επιλογή, την παράνομη κατά την άποψή μας και στην παρέμβαση της δικαιοσύνης, στην ουσία της δηλαδή, καταρρύπτεται τα όνειρα, το μέλλον, τις φιλοδοξίες τους, τα όνειρά τους, εν πάση περιπτώσει. Εσείς μερικοί βουλευτές έχετε το όνειρο να γίνετε υπουργοί. Αυτοί έχουν όνειρο να δουλέψουν. Τους στερείτε το όνειρο μιας εργασίας. Και να σας πω και κάτι. Θα σας το πω, κύριε Βορύδη, είστε και νομικός. Έλεγε ο Αριστοφάνης, όποιος δεν κάνει αδικία, δεν χρειάζεται κανένα νόμο. Και εδώ κάνετε αδικία. Και τον εαυτό σας αδικείτε για έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας, αλλά και η παρέμβαση που έγινε χθεσινή αποδεικνύεται ότι η αδικία είναι κατάφορη. Ξέρετε, πραγματικά δεν έχετε πάρει το μήνυμα των ευρωεκλογών. Σας βλέπω και στα κανάλια, έχετε μια αλαζονία. Αλλά μπρος στην εργασία και στο μέλλον αυτών των ανθρώπων δεν χρειάζεται αλαζονία. Χρειάζεται λύση σε ένα πρόβλημα. Ας βρούμε κοινό τόπο να βρούμε μια λύση. Εγώ δεν θα σας πω ότι η ΛΑΡΚΟ μπορεί να γίνει η ατμομηχανή της παραγωγικής διαδικασίας της χώρας, γιατί μπορεί να γίνει. Δεν θα σας πω ότι μπορεί να φέρει λεφτά στην Ελλάδα, γιατί μπορεί να φέρει. Θα σας πω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι, να έχουν δουλειά οι άνθρωποι. Δεν είναι τόσο δύσκολο και δεν μπορεί να θυσιάζεται όλους αυτούς, γιατί ένας επενδυτής θέλει χωρίς αυτούς την εταιρεία για να μην πληρώσει τίποτα. Λέω το. Δηλαδή, προς το συμφέρον του ενός θυσιάζουμε τους Έλληνες. Πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλους είναι οι Έλληνες, η Ελλάδα, η εργασία, η αγροτιά και ο κάθε Έλληνας που θέλει να δουλέψει. Αλλά έχετε συνηθίσει το ψέμα. Και στεναχωριέμαι, γιατί πολλούς από εσάς σας ξέρω από το παρελθόν. Όταν έχεις κάνει επιστήμη το ψέμα, μπορείς να κάνεις το άσπρο μαύρο. Αλλά έχετε πολύ καλό καπετάνιο και οδηγό στα ψέματα. Τον άκουγα σήμερα τον Πρωθυπουργό, στον κύριο Χατζηνικολάου, στο Real FM, να λέει το αμίμητο για τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Θα μπορέσουμε να στηρίξουμε την παιδεία, την υγεία και την ασφάλεια με τα λεφτά από τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Μα δεν τρέπεστε λίγο? Δηλαδή, τι λέτε τώρα? Υπερφορολογείτε τους ανθρώπους για να πάρετε λεφτά από την ασφάλεια, την παιδεία και την υγεία, να τα δώσετε εκεί? Πέστε σε αυτούς τους ανθρώπους εκεί πάνω, που θα μείνουν άνεργοι και δεν έχουν ούτε νοσοκομείο να πάνε, ούτε γιατρό. Πού τα λέτε αυτά? Και τα λέει ο Πρωθυπουργός. Σας είπαμε κάτι πολύ απλό για το θέμα αυτό. Οριζόντιος φόρος 15%. Είναι η λύση μοναδική. Το κάνετε και μόνοι σας, αλλά πού? Στα μερίσματα. Και μάλιστα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε εδώ, στα μερίσματα κατεβάσαμε τη φορολόγηση και πήραμε παραπάνω έσοδα. Άρα και εδώ μπορεί να γίνει. Αλλά δεν είστε ικανοί να το κάνετε για άλλους λόγους. Διότι και εδώ πάλι εξυπηρετείτε, όπως τη ΛΑΡΚΟ, τους κολλητούς σας που κάνουν αθρεμπόριο πετρελαίου και κερδίζουν από την κλοπή του ΦΠΑ. Ή τη φοροκλοπή ή τη φοροδιαφυγή. Δεν θα πω τι είπε για τα Σκόπια. Το αφήνω το πως περνώ. Γιατί στο κουφού την πόρτα, όσο θέλεις βρόντα. Τα είπε πάλι Βόρεια Μακεδονία στο Χατζηνικολάου. Αλλά εκείνο το περίεργο που είπε, πραγματικά, θα είναι άβολη, λέει, η θέση των Σκοπιανών. Το είπε αλλιώς αυτός, τους απεκάλεσε. Διότι οι φίλοι και εταίροι μας στο ΝΑΤΟ, όταν θα συναντηθούμε, θα σταθούν άσχημα. Τους βάλατε στο ΝΑΤΟ. Τους δίνετε λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας στείνουν κατά μου τραλέγοντας ότι είναι Μακεδόνες και πάλι μιλάτε για άβολη θέση. Εντάξει, τι να πω. Τι να πω. Και μπήκε και στα χωράφια της αντιπολιτεύσεως. Ένα πράγμα πέτυχε ο Πρωθυπουργός. Να φτωχύνει τους Έλληνες και να διαλύσει την αντιπολίτευση. Να την κονερτοποιήσει. Γιατί ελέγχει όλα τα μέσα ενημερώσεως, μπορεί και προωθεί όλα τα μέσα τι λένε, γιατί μετά τις εκλογές βγήκαν τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και είπαν διάφορα. Σιωπητήριο στα κανάλια. Λέει κάτι ένας από τον Πασόκ, σε όλα τα κανάλια η φούσκα μεγαλώνει. Κάτι για το ΣΥΡΙΖΑ, μεγαλώνει η φούσκα. Ακούστε, όσο και να ελέγχετε τα μέσα ενημερώσεως, όσο και να τα χρηματίζετε, όσο και να τα διαφθείρετε, η αλήθεια θα βγει επιτέλους και έρχεται σύντομα, θέλετε δεν θέλετε. Το περίεργο για τη βία και αυτά που γίνονται στα κανάλια δύο μέρες με τον κύριο Λίτρα
Το γνωστό λίτρα, εν πάση περιπτώσει, κύριο. Όποιο σηκώνει χέρι σε γυναίκα δεν μπορεί να είναι κύριο. Αλλά το προσπερνώ αυτό γιατί η ουσία είναι άλλη. Και εδώ ψέματα είπε ο Πρωθυπουργό. Είπε, κάναμε ένα αυστηρότερο νομικό πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο και γι' αυτό είναι φυλακή. Μα ο άνθρωπο ελεύθερο ήταν. Επειδή παραβίασε τα ασφαλιστικά μέτρα, οδηγήθηκε στη φυλακή στον Κορυδαλό. Δεν μπορεί να είναι τόσο ψεύτης ο Πρωθυπουργός. Μα δεν μπορεί να λέει τόσα ψέματα. Και τα λέει καθημερινά. Αλλά ελέγχεται τα κανάλια, δεν τον κάνουν ερωτήσεις οι διάφοροι δημοσιογράφοι, γιατί τον φοβούνται, γιατί τα αφεντικά λένε κάτι άλλο. Με συνέπεια να λέει ό,τι θέλει. Σήμερα λοιπόν έχουμε τρία σκάνδαλα. Και ρωτώ τους υπουργούς, γι' αυτό ήρθε ο Βόλυβης εδώ. Ήρθε το βαρύ πυροβολικό ο Μάκης. Δεν ήταν να έρθει, αλλά ήρθε. Δίνεται παράταση στην κατάθεση υπόθεν έσχεσης μέχρι το τέλος του χρόνου, ναι ή όχι? Γιατί δίνεται παράταση στο υπόθεν έσχεσης μέχρι το τέλος του χρόνου? Ποιος είναι ο λόγος? Θέλω να μου πείτε. Και επίσημα εδώ ο υπουργός να πει ότι ο Πρωθυπουργός θα καταθέσει αύριο το πρωί το υπόθεν έσχεσης του. Γιατί κρύβει ο Πρωθυπουργός το υπόθεν έσχεσης του? Ποια είναι η σχέση με τα ζαχοροχώρια και την αγορά και τον περίεργο νόμο του 23 για το μαύρο χρήμα? Το καταγγείλαμε, δεν απάντησε ποτέ. Αφού νομοποίησε με δικό του νόμο ο Πρωθυπουργός, που δεν μπορεί να κάνει νόμους, το μαύρο χρήμα το 23-28 Φεβρουαρίου, αφού κατήγγειλα ότι στήθηκε όλη η ιστορία αυτή, βάζετε τα παπαγαλάκια να διαψεύδουν και να λένε όχι, θα γίνει το υπόθεν έσχεσης. Θέλω να μου πει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, πότε θα δείξει στον ελληνικό λαό το υπόθεν έσχεσης του? Πότε? Σύρατε τον Κασελάκη, με τον οποίο διαφωνώ σε πολλά πράγματα. Επί 1,5 μήνα με το πόθεν έσχες του, τον διασύρατε, χρησιμοποίησατε τα κανάλια. Και ο Πρωθυπουργός δεν μας δίνει το πόθεν έσχες του. Να το δώσει τώρα. Δεύτερο σκάνδαλο. Φαίνεται τροπολογία για τα φανς και τους τραπεζίτες. Υποχρεώνεται τον εισαγγελέα, τη δικαιοσύνη, όπως κάνουμε τη Λάρκο, ακούστε τι κάνουνε, που διερευνά σκάνδαλα των φανς και τραπεζών, να ζητά από την Τράπεζα της Ελλάδος, ακούστε, έκθεση. Αν πει η Τράπεζα της Ελλάδος όχι, ο εισαγγελέας φημώνεται. Και αυτό είναι το κράτος δικαίου? Είναι κράτος δικαίου? Και μάλιστα λέει ότι είναι υποκειμενικός, το είπε ο υπουργός εδώ, ότι ο εισαγγελέας είναι υποκειμενικός, λέει, αλλά ο Στουρνάρας είναι αντικειμενικός. Αυτό μας λέτε. Ο Στουρνάρας είναι αντικειμενικός. Αυτό ξέρετε πώς λέγεται? Το απόλυτο κουκούλωμα των σκανδάλων, κουρέματα χρεών και δανείων που κάνατε εσείς. Σε κάτι ολιγάρχες και εφοπλιστές, κουρέψατε τα δάνειά τους. Και επειδή εμείς λέμε και τα ονόματα, να θυμηθούμε το Πυλαδάκι, να θυμηθούμε το πρώτο ψέμα, πρώτο θέμα, τη εφημερίδα. Τι να πρωτοθυμηθούμε? Να θυμηθούμε ότι κοστάτε εσείς 500 εκατομμύρια και κανένας σε ελέγχει? Κανείς δεν σε ελέγχει. Ο Έλληνας κάνει το σπίτι του για 20 χιλιάρικα. 500 εκατομμύρια χρωστάτε. Δυστυχώς υπάρχει και τρίτο σκάνδαλο. Μέσα αυτό που φέραν σήμερα, φωτογραφική τροπολογία για να μετατρέψει η κυβέρνηση με τα κλειτό του Μαξίμου σε διευθυντή στα πρακτικά της Βουλής. Ακούστε τι κάνουν. Κάνουν νόμους για τους δικούς ανθρώπους. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Οποία λαζονία, οποία μετροέπεια. Υποτιμάτε την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Γιατί το κάνετε αυτό? Κάνετε, ακούστε, τροπολογία για να κάνετε ένα μετακλητό σε διευθυντή για να παίρνει παραπάνω λεφτά. Απορώ. Απορώ. Γιατί όλα αυτά? Τι είναι, ρε παιδιά, το κράτος? Η λία της Νέας Δημοκρατίας που κατασπαράσει καθημερινά κομμάτια κρέατος έχει μείνει μόνο κόκαλο. Δεν έχετε αφήσει τίποτα όρθιο. Αλλά εδώ έρχεται εκείνη η μεγάλη ρίση. Ενθυμούμε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που όταν επέστρεψε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, αν θυμάστε, πολύ θυμάστε, το πρώτο άνθρωπο που έδιωξε από την Ελλάδα, μπορεί να διαφωνήσουν κάποιοι, ήταν ο Ανδρεάδης, τον μεγαλοτραπεζίτη. Και τι έκανε? Έκανε κρατική τη τράπεζα. Αυτός ήταν ο Καραμαλής. Την πήρε σε μία νύχτα πίσω. Τι έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου? Ο διοικητής της Εθνικής Τράπεζας, Στέλιος Παναγόπουλος, βαρούσε προσοχές μπροστά του. Δεν τολμούσε να του φέρει αντίρρηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Ξέρετε τι συμβαίνει? Τότε υπήρχαν πραγματικοί πολιτικοί ηγέτες που κοιτούσαν με τα λάθη τους το καλό των Ελλήνων, με τα λάθη τους το καλό της κοινωνίας, με τα λάθη τους το καλό της Ελλάδος. Σήμερα υπάρχουν ηγέτες που κοιτούν το καλό του κόμματος, της τσέπης τους και των ολιγαρχών και καπιταλιστών. Αυτό είναι η ντροπή αυτής της κυβέρνησης.
και είναι αξιολύπητο, αξιοθρύνητο να λέει η κυβέρνηση το εξής αμίμητο, ότι δεν μπορούμε να βρούμε χρήματα όταν κάνει μετακλητούς διευθυντές, όταν σπαταλάδεις εκατομμύρια ευρώ σε ανεξάρτητες αρχές οι οποίες δεν κάνουν καμία δουλειά και αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν εργασία. Σε ανεξάρτητες αρχές ο μικρότερος μισθός είναι 5.000 ευρώ και 6.000 ευρώ. Και το Σύνταγμα μας λέει 5 και έχουμε 37. Σε αυτούς κυρίους πείτε τα. Και είναι χιλιάδες αυτοί. Για να σταματήσουν τα ψέματα, αλλά είναι βολεμένοι δικοί τους. Είναι βολεμένοι δικοί τους, κομματικοί. Δεν είστε εσείς ο απλός λαός. Ο απλός πολίτης που δεν μπορεί στο γρανάκι της εξουσίας να παρέμβει. Λοιπόν, η λύση είναι μία. Αύριο το πρωί. Κρατική ή Λάρκο. Και αν δεν έχετε σχέδιο να στο δώσουμε, είναι έτοιμο. Το έχει ετοιμάσει ο κ. Βιλιάρδος με τις εμπειρογνώμονές μας. Και μη μου πει τώρα ο Βόρυδης για τα πρόστιμα. Θα του υπενθυμίσω κάτι. Είδατε τι κάνει η Γερμανία με τη Λουφθάνσα, κύριε Βορύδη. Εσείς δίνατε τζάμπα τα λεφτά στην Αιτζίαν, αλλά οι Γερμανοί πήραν μετοχές. Είδατε, κύριε Βορύδη, τι κάνατε με τα πρόστιμα τα υπόλοιπα. Κάντε αλλιευτικές ζώνες για να ψαρεύουν οι Έλληνες να μην πληρώνουμε πρόστιμα. Εδώ φοβάστε μην πληρώσουμε πρόστιμο αν γίνει κρατική ή αν παρεύετε. Αλλά σε αλλιευτικές ζώνες που υποχρεούστε να κάνετε στο Αιγαίο, δεν τις κάνετε και πληρώνουμε πρόστιμο. Είστε δειλοί, φοβικοί, υπηρέτες του κεφαλαίου και όχι υπηρέτες του ελληνικού συνόλου και της κοινωνίας. Πείτε ό,τι θέλετε, δεν με απασχολεί, έτσι κι αλλιώς όλη μέρα τα κανάλια μας βρίζουν. Αλλά εμείς θα λέμε την αλήθεια εδώ μέσα. Ήρθαμε για να υπηρετήσουμε τον πολίτη και όχι τη νομή της εξουσίας, τους ολιγάρχες, καναλάρχες, καπιταλιστές, όλους αυτούς που πίνουν με το μπουρί το αίμα των Ελλήνων. Τα αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής, για να κλείνω σιγά σιγά, φαίνονται από το δημοσίευμα της Καθημερινής. Οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν με διπλάσιο αριθμό σε σχέση με το εισόδημα. Αυτά τα λέει η Καθημερινή στα πρακτικά της Βουλής, φιλοκυβερνητική εφημερίδα. Δεν είναι η Αυγή, ο Ριζοσπάστης ή μια άλλη αντιπολιτευόμενη εφημερίδα. Φιλοκυβερνητική. Γιατί εσείς που νομοθετείτε για τον διευθυντή σας, για να τον κάνετε διευθυντή το μετακλητό σας, γιατί εσείς που νομοθετήσετε η βάρος του ελληνικού λαού και των εργαζομένων στη Λάρκο, δεν κάνετε κακούργημα την εχθροκέρδεια και είναι ούτε πλημέλημα. Κάντε την κακούργημα, φέρτε ένα νόμο εδώ μέσα. Γιατί δεν έχετε το πρόστιμο και το έχετε πλαφόν 1 εκατομμύριο. Ο κλέφτης κλέβει 40 εκατομμύρια, του βάζουν 1 εκατομμύριο πρόστιμο. Αυτό είναι πρόστιμο. Γιατί βάλετε πλαφόν. Σας λέμε σειρά λύσεων και προτάσεων. Αλλά ποτέ δεν το κάνετε. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Και μου λέτε ότι τα λεφτόδεντρα τα τελειώσανε. Όχι, δεν τελειώσαν τα λεφτόδεντρα, φίλοι. Όχι. Έχουν τα κλεφτόδεντρα αυτοί. Οι φίλοι τους έχουν τα κλεφτόδεντρα και από εκεί τρώνε και πίνουν. Αλλά λεφτά για τους Έλληνες δεν υπάρχουν και κλεφτόδεντρα υπάρχουν πολλά. Ακούστε τώρα. Δημοσίευμα της εφημερίδας Εστία. Και θέλω να το διαψεύσει η κυβέρνηση. 2 δισεκατομμύρια ευρώ δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός να δοθούν πού? Στην Ουκρανία. Θα στείλω εγώ όπλα σε πόλεμο. Παρακαλώ στα πρακτικά. Θα στείλω εγώ όπλα, χρήματα στους Ουκρανούς να σφάζονται με τους Ρώσους, να σκοτώνουν οι Ρώσους Ουκρανούς. Θα πυροδοτώ δηλαδή την ένταση και τον πόλεμο. Αλλά δεν έχω 500 εκατομμύρια, 600 εκατομμύρια για αυτούς τους ανθρώπους ή 1,5 δις για το φτωχό Έλληνα πολίτη. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση που δυστυχώς κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό. Και πάμε στα υπόλοιπα. Καλό την κυβέρνηση να μας πει αυτή η δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Enterprise Greece κ. Μαρίνου Γιαννόπουλου περί συνεκμεταλλεύσεως στο Αιγαίο. Εάν βρίσκει ευθέως σύμφωνη τη Νέα Δημοκρατία, έδωσε συνέντευξη στο πρακτορείο Ανατολού και είπε ότι θα συνεργαστούμε με την Τουρκία για να κάνουμε συνεκμετάλλευση, παρακαλώ. Απροκάλυπτα. Το είπε. Συμφωνεί και η Νέα Δημοκρατία, συμφωνεί και η κυβέρνηση, συμφωνεί και ο Πρωθυπουργός. Δεύτερον, πού κάνει η Τουρκία έρευνες, σας δίνω τα σεισμικά της για να καταλάβετε. Στην ίσο Ζουράφα. Στην ίσο Ζουράφα, που το ελληνικό κράτος απαγορεύει στους πολίτες να πηγαίνουν εκεί, κρύβονται δισεκατομμύρια ευρώ στην μάνα ελληνική γη. Όπως το Νικέλιο στη Λάρκο, όπως ο Βοξίτης, όπως το Γάλλιο στη Λακεδαιμονία κάτω. Στην Λακωνία, όπως σε όλες τις περιοχές ολιγνίτης στη Δυτική Μακεδονία, που μπορούν να μας κάνουν πλούσιους εμάς τους Έλληνες. Αλλά η κυβέρνηση αρνείται επισηματικά ούτε εξορίξη φυσικού αερίου, ούτε πετρελαίου, ούτε νικελίου, ούτε γαλλίου, ούτε λιγνητών. Και από πού θα φάμε, ρε παιδιά,
Από πού? Από πού? Ας μας πούν από πού θα βρουν τα λεφτά. Οι κύριοι με τα κλεφτόδεντρα και τα λεφτόδεντρα. Όλο ηρωνία. Οι υποκριτές. Γιατί πρόκειται περί υποκρισίας. Να μην κάνεις το παραμικρό για να παράγεις πλούτο και να καταγγέλεις τον Έλληνα για τεμπέλη, για ράθυμο. Πάνε εσύ, φύγε σπίτι, δεν με ενδιαφέρεις καθόλου. Σ' απολύω. Δεν είναι έτσι. Όλοι έχουμε συγγενείς και φίλους. Όλοι έχουμε παιδιά. Ας σκεφτούμε τα παιδιά των ανθρώπων. Μπορεί να είναι 5, 6, 7. Βλέπω ένα κοριτσάκι εκεί 13, 14 χρόνια να χαμογελάει. Τι μέλλον, κύριε Υπουργέ, του δώσατε? Πείτε μου, να το κοριτσάκι. Τι μέλλον θα έχει το πρωί? Το δικό σας το παιδί και το δικό μου δεν έχουν πρόβλημα. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Αυτοί οι άνθρωποι, για πείτε μου. Θέλω όταν θα μιλάτε εδώ, κύριε Μπορίδη, να μην μιλάτε σε εμάς. Θα μιλάτε σε αυτούς. Εκεί πάνω. Σε αυτούς. Θα απολογηθείτε σήμερα. Όπως απολογηθήκατε στις εκλογές, καταποντιστήκατε στο 28% και μυαλό δεν βάλατε. Και είναι τόσο καλή η φίλη με την Τουρκία, που η πρότασή μας στον ΟΑΣΕ είναι να στηρίξουμε τον Σινίρογλου, όπως λέγεται, και η Τουρκία Τελαλιάν, με ένα κοινό ψηφοδέλτιο στον ΟΗΕ. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Τα βρήκατε με τους Τούρκους? Τι βρήκατε με τους Τούρκους? Αυτοί διεκδικούν κομμάτια ελληνικής γης. Οι Τούρκοι διεκδικούν. Τι βρήκατε με δάφτους? Ποια είναι η μυστική παρασκηνιακή συμφωνία που έκανε ο Πρωθυπουργός και δεν την ξέρει ο ελληνικός λαός και οι Έλληνες βουλευτές? Τι θα μοιράσει, το σπίτι του πατέρα του? Ή θα μοιράσει τα ζαχοροχώρια που αγόρασε με 70.000 ευρώ δύο οικόπεδα και ένα σπίτι, του δίνω 130 χιλιάρικα δημοσίως, το λέω και δεν μου τα πουλάει. Γιατί σε ζαχοροχώρια, κύριε Υπουργή, με 70 χιλιάρικα δεν παίρνεις ούτε 100 τετραγωνικά οικόπεδο. Του είπα, έχει το συμβόλαιό του μέσα, 170 χιλιάρικα ευρώ, δύο οικόπεδα και ένα σπίτι. Του δίνω 130 εγώ, να μου το πουλήσει, να βγάλει και 60 χιλιάρικα κέρδος. Κοιτάξτε, μπορείτε να λέτε ψέματα όσα θέλετε. Μπορείτε να ψευδολογείτε. Μπορείτε να ειρωνεύεστε. Να χαίρεστε που αλληλοσπαράσετε η αντιπολίτευση. Να χαίρεστε που δεν υπάρχει, λέει ο Πρωθυπουργός, αντιπολίτευση. Και δεν υπάρχει αντιπολίτευση, κύριοι συνάδελφοι, για ένα και μόνο λόγο. Γιατί η φωνή της αντιπολιτεύσεως καλείται στα κανάλια μόνο για να απολογηθεί. Όχι για να μιλήσει. Η φωνή της αντιπολιτεύσεως καλείται επίτηδες από τα κανάλια που ελέγχετε εσείς έμεσα ή άμεσα, μόνο όταν συμβαίνει κάτι δυσάρεστο για ένα κόμμα οποιοδήποτε εδώ μέσα. Για να υπάρχει ο αλληλοσπαραγμός. Όχι να σας κάνουν αντιπολίτευση. Γιατί αυτά που λέμε εδώ δεν θα ακουστούν στα κανάλια το βράδυ. Θα ακουστεί τι καλός που είναι ο Πρωθυπουργός, τι προβλήματα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι προβλήματα έχει το ΠΑΣΟΚ, τι προβλήματα έχει ο ένας, ο άλλος. Μόνο και μόνο για να ενσπείρετε ζυζάνια, για να ενσπείρετε διχόνια, για να μην έχετε μια ισχυρή αντιπολίτευση. Λοιπόν, από εδώ και στο εξής, υπάρχει η ενιαία αξιωματική αντιπολίτευση που λέγεται ελληνική λύση. Θα σας ορθώσουμε το ανάστημα και θα σας σύρουμε πίσω στη λογική. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και αυτή είναι η επιτυχία. Και επειδή ο κύριος Θεοχάρης έχασε το Υπουργείο, μπορεί να χαμογελάει τώρα. Έτσι, λυπητήρια γι' αυτό. Στην επόμενη φορά κι εσείς. Rotation. Είναι ανακύκλωση, γίνεται ανακύκλωση από τον πάγκο. Παίρνουμε έναν, τον βάζουμε εδώ, παίρνουμε τον άλλον, τον ξαναβάζουμε πίσω, παίρνουμε τον άλλον, τον ξαναβάζουμε στην ομάδα. Αυτό δεν λέγεται ασχηματισμός. Ξέρετε πώς λέγεται? Δεν έχω δουλειά να κάνω. Και δεν έχω και πάγκο. Αλλά όταν η ομάδα δεν πάει καλά, κύριε Βορίδη, τι κάνουμε? Είστε και ο παδός ομάδος, όπως και εγώ. Φίλος. Όταν δεν πάει καλά η ομάδα, κύριε Μάκη Βορίδη, τι γίνεται? Λέω τώρα, γίνεται ο Βορίδης πρωθυπουργός. Αλλάζεις προπονητή, κύριε Μάκη. Δεν φταίει η ομάδα μόνο. Ο προπονητής φταίει. Βάλτε άλλον αρχηγό, μπας και δείτε χαΐρι. Να πάτε στο 31%. Αλλάξτε αρχηγό. Παραπέετε, κατακριμνίζεστε. Φίλες και φίλοι, κύριε συνάδελφοι. Ο λόγος για τον οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι αποτυχάνουν είναι ότι ανταλλάσσουν αυτό που θέλουν περισσότερο με αυτό που θέλουν εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό η επιτυχία από την αποτυχία είναι ένα μικρό βήμα. Για μας τα μεγάλα πράγματα είναι απλά. Είναι η δουλειά αυτών των ανθρώπων. Είναι το μέλλον και το κοριτσιού στη γωνία που δεν το ξέρω προσωπικά. Το μέλλον της, σαν το παιδί το δικό μου. Κύριε Βορή, σαν το δικό σου το παιδί. Είναι το μέλλον των παιδιών μας. Το μέλλον της πατρίδος. Δεν μπορεί να είμαστε στο έλεος των πραγμάτων που έχουν μικρότερη σημασία. Και μικρότερη σημασία έχει η ελληνική λύση, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, τα κόμματα εδώ μέσα.
Η μεγαλύτερη σημασία σε μια κοινωνία είναι να ακούς την κοινωνία, να αφουγκράζεσαι την κοινωνία. Και η κοινωνία δεν είναι η κομματική σας βάση, δεν είναι το κόμμα σας. Η κοινωνία είναι ο απλός πολίτης, από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά, μακριά από ιδεοληψίες και ιδεολογίες, ψεύτικες ανθρώπινα δημιουργήματα. Η ιδεολογία η δική μας είναι μία και ενιαία. Ο Έλληνας, η Ελλάδα, η πατρίδα, οι αξίες, τα ιδανικά και η προστασία του Έλληνα εργαζόμενου. Αυτά πρέπει να είναι οι αξίες όλων μας. Και μια συμβουλή στους Έλληνες ψηφοφόρους. Όταν ακούτε πολιτικούς να θεωρητικολογούν και να λένε μπλα μπλα, μπλα μπλα και θεωρία, να ξέρετε ότι αυτό συμβαίνει εδώ και χρόνια. Θα πιστεύετε τους πολιτικούς που τολμούν να πούν ονόματα. Μπορεί να είμαι πατριώτης και να δηλώνω πατριώτης. Μπορεί να είμαι οτιδήποτε. Όταν όμως είμαι καταγγελτικός, πρέπει να λέμε και ονόματα αυτών που καταγγέλνουμε. Όταν δεν λες ονόματα, δεν είσαι άξιος να λέγεσαι πολιτικός άνδρας. Είσαι ή εξαρτημένος από τους καναλάρχες, ολιγάρχες, καπιταλιστές ή όργανο του συστήματος. Και είναι η έκκλησή μου. Όταν ανεβαίνετε εδώ πάνω, συνάδελφοι, να τολμάμε να λέμε και ονόματα. Δεν είναι κακό να λέμε ποιοι κάνουν το λαθρεμπόριο. Δεν είναι κακό να λέμε στο λακωνικό κόλπο είναι οι φίλοι της κυβέρνησης και κάνουμε τα αγγίσεις εδώ και μήνες. Ο κ. Προκοπίου που πήρε από τη Lambda Development το 2% λέει ποσοστό. Ο κ. Προκοπίου, από ό,τι ξέρω, τα καράβια του Λιμνέα στο λακωνικό ήταν. Είναι τα δισεκατομμύρια τα δικά σας. Και δεν είναι ο μοναδικός. Είχα καταθέσει τη λίστα εδώ μέσα. Και ακόμη περιμένω εκεί την περιβόητη μήνυση του Αλαφούζου όταν είχα πει το δικά του τα καράβια είναι εκεί κάτω. Εγώ δεν θέλω να μου κάνει κανένας μήνυση. Να μου πει είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες εφοπλιστές κλέβουν με το λαθρεμπόριο το βιός των Ελλήνων. Αυτό θέλω να μου πούν. Και να λένε τα ονόματα εδώ μέσα οι βουλευτές. Όχι να έρχονται να κάνουν αντιπόλυση για την αντιπολίτευση. Κλείνοντας, θα πω κάτι στο Μάκη το Βορύδη και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και σε όλη τη Νέα Δημοκρατία. Ο Αριστοφάνης έλεγε κάτι πολύ καλό. Αυτό που κάνετε σήμερα εσείς. Έλεγε ο Αριστοφάνης. Θέλουν να είσαι φτωχός φουκαράς. Με τα ακούτε? Και γιατί? Απαντάει ο Αριστοφάνης. Θα το πω για να το μάθεις. Για να ξέρεις ποιος είναι ο αφέντης σου. Ποιος δαμαστής θολουρή σε κρατάει. Έτσι θέλουν τους Έλληνες οι κύριοι εξουσιαστές. Θέλουν να είναι ο δαμαστής του κάθε Έλληνα με ένα μικρό μισθό για να μπορεί όχι να διαβιώσει, να επιβιώσει. Το θέλουν πεινασμένο και φτωχό για να είναι ελεγχόμενος για να μπορούν να κάνουν τις μεγάλες δουλειές κάποιοι άλλοι φίλοι τους. Δεν λέω οι ίδιοι, φίλοι τους. Αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι η στοχοπροσύλωση κάποιων ανθρώπων εδώ μέσα. Η ελληνική λύση έχει μια στοχοπροσύλωση. Θέλουμε τους Έλληνες πλούσιους να είναι καλά οικονομικά και όχι να είμαστε οι δυνάστες τους. Και είμαστε οι ελευθερωτές τους και αυτό που λέμε πολλές φορές. Θέλουμε να βγάλουμε το λουρί της φτώχειας από το λαιμό των Ελλήνων. Ζητάμε μία ευκαιρία στις επόμενες εκλογές. Μία ευκαιρία για να αποδείξουμε ότι και πρόγραμμα έχουμε και σχέδιο. Εάν η Νέα Δημοκρατία δεν έχει σχέδιο, μπορεί να παραλάβει από τον κύριο Βιλιάρδο, τον οικονομολόγο μας και τους εμπνευμόμενες, ένα μικρό σχέδιο προς σχέδιο που ετοιμάσαμε για τη Λάρκο. Υπάρχουν σχέδια. Υπάρχουν. Μπορούμε να κάτσουμε όλοι μαζί, να δώσουμε μία λύση σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ξένα σώματα της ελληνικής κοινωνίας. Είναι σώματα της ελληνικής κοινωνίας. Είναι οι άνθρωποι μας, είναι οι φίλοι μας, είναι οι συγγενείς μας. Είναι αυτοί που αγωνίζονται για να επιβιώσουν, όχι να διαβιώσουν. Αυτό κύριε Βορύδη, ζητώ από εσάς. Σταματήστε, πάρτε το πίσω, να βρούμε μια λύση διακομματικά. Τον θρίαβο πάρτε τον εσείς τις λύσεις. Δεν μας ενδιαφέρει. Να επιλύσετε το πρόβλημα, να το επιλύσει η Νέα Δημοκρατία και τα επίχειρα ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Υπουργός Πανεπιστημίου. Όλοι σας πάρτε τα. Αλλά όχι έτσι. Όχι έτσι. Η αλαζονία θα σας οδηγήσει στο χρονοτούλα από της ιστορίας. Παράκληση λοιπόν, σας κάνω παράκληση και έκκληση να βρούμε όλοι μαζί μια λύση. Δεν θέλω να πιστεύουν οι Έλληνες ότι δεν σας ενδιαφέρει η ζωή των Ελλήνων. Δεν θέλω να πιστέψουν οι Έλληνες ότι όλοι είμαστε ίδιοι. Δεν θέλω να πιστέψουν οι Έλληνες ότι δεν έχουμε συναισθήματα εδώ μέσα. Όλοι έχετε, όλοι έχουμε. Ήρθε η ώρα να το αποδείξουμε. Πάρτε το πίσω τώρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρο. Το λόγο έχει...